επί περίπου 7 ώρες. Ο πρόεδρος του ομίλου Sky, Γιάννης Αλαφούζος, απαντούσε σε ερωτήσεις βουλευτών όλων των κομμάτων για τη δανειοδότηση των μέσων μαζικής επικοινωνίας στο πλαίσιο της αρμόδιας Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής. Ο κύριος Αλαφούζος, μεταξύ άλλων, ξεκαθάρισε ότι όλα τα τραπεζικά δάνεια που έχουν δοθεί στον Sky είναι απολύτως νόμιμα και εξυπηρετούνται κανονικά. Προειδοποίησε μάλιστα ότι οι επιλογές της κυβέρνησης για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών εγκυμονούν μονοπωλιακούς κινδύνους, ενώ χαρακτηρίζοντας τον Sky πολιτικά διοκόμενο, υποστήριξε ότι έχει επιδοθεί σε αγώνα επιβίωσης. Ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, που είναι επιφορτισμένη με τη διερεύνηση της δανειοδότησης πολιτικών κομμάτων και επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ομίλου Sky, Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος και παρουσίασε αναλυτικά τα στοιχεία δανεισμού της επιχείρησης, επισημένοντας ότι ο δανεισμός του Sky είναι νόμιμος και εξυπηρετείται. Η Τράπεζα Πειραιός έχει υπόλοιπο 332.000. Η Εθνική Τράπεζα, το ομολογιακό, είναι σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι 13, έχει υπόλοιπο 13.750. Η Εθνική, το ομολογιακό, το δεύτερο που πάρθηκε το 10, το πρώτο είχε πάρθει το 9, έχει υπόλοιπο 5,5 εκατομμύρια. Η Εθνική, που είναι η χώρηση της σύμβασης του ΟΤΕ και είναι στην εταιρεία που παράγει το πρόγραμμα του ΟΤΕ, είναι 4.369.000. Η Εθνική, που έχει ενέχειρο των μετοχών του Μελωδία και προσωπική μου εγγύηση, και έχει υπόλοιπο 2,5 εκατομμύρια για τον Μελωδία, το ραδιοφωνικό σταθμό, και υπάρχει ένας δανεισμός με κάλυψη επιταγών για 2 εκατομμύρια. Ένα δάνειο με κάλυψη επιταγών για 2 εκατομμύρια. Ο πρόεδρος του ομίλου Sky αναφέρθηκε και στο διαγωνισμό για την αδειοδότηση τηλεοπτικών σταθμών, υποστηρίζοντας πως με τη χορήγηση μόλις 4 αδειών, η κυβέρνηση συμβάλλει στη δημιουργία ενός ολιγοπολίου. Θα πρόκειται περί ακραίου ολιγοπολίου στη σημερινή εποχή, ακρότατο ολιγοπολίου, με τεράστια, νομίζω θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σχεδόν κερδοσκοπικό, διότι θα μπορούν οι 4 σταθμοί να επιβάλλουν τη θέλησή τους παντού. Οικονομικά θα μπορέσουν να συνοηθούν μεταξύ τους, να μειώσουν το πρόγραμμά τους, θα πάψει να υπάρχει ανταγωνισμό μεταξύ τους. Θα γίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα αν υπάρχουν 4 σταθμοί. Ο Γιάννης Αλαφούζος μάλιστα επισήμανε πως ο Sky υφίσταται πολιτική δίωξη λόγω της κριτικής που ασκεί στην κυβέρνηση. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε αντιμετωπίσει ουσιαστικά, αν θέλετε, κατά τη δική μου την εκτίμηση, και θα στεναχωρέσω τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πολιτική δίωξη. Την είχαμε υποστεί και την περίοδο του κ. Μητσοτάκη. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις διαπλοκής μεταξύ πολιτικής και μέσων ενημέρωσης, ο πρόεδρος του ομίλου Sky παραδέχθηκε πως αυτό υφίσταται, παραθέτοντας και συγκεκριμένα παραδείγματα. Έχει υποπέσει την αντίληψή μου αυτό που λέτε για τη σχέση των μέσων με την πολιτική εξουσία γενικότερα. Ανέφερα το πιο τρανό παράδειγμα, θέλω να αναφέρω και ένα τελευταίο παράδειγμα. Ένας από τους αιτούντες είναι ο κ. Καλογρίτσας. Ο κ. Καλογρίτσας έχει μία σύνθετη παρουσία στην ελληνική κοινωνία και στον επιχειρηματικό κόσμο, και όμως του δόθηκε μια πολύ μεγάλη εγγυητική από την Τράπεζα Αττικής. Εκπλήσωμαι όταν βλέπω πώς μας αντιμετωπίζει εμάς η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Ο κύριος Αλαφούζος αναφέρθηκε και σε ένα ακόμα παράδειγμα διαπλοκής, που δεν είναι άλλο από την περίπτωση του τηλεοπτικού σταθμού Alter. 78% των χρεών των μέσων ενημέρωσης τράπεζας είναι του Alter. Ο βασικός μέτοχος του Άλτερ είναι ο κύριος Σκουρής, τον οποίο έχετε καλέσει στην Επιτροπή. Νομίζω ότι έγινε μια συστηματική εξαπάτηση των τραπεζών και του κράτους. Το Άλτερ, προφανώς με ανοχή κάποιων ελεγκτικών μηχανισμών που υπάρχουν, δανειζόταν όλο και περισσότερα χρήματα. Έλεγαν ψέματα ότι έχουν τεράστια περιουσία το πρόγραμμα που παρήγαγαν. Πέραν δάνεια και δώσ' του δάνεια και δώσ' του δάνεια και δώσ' του δάνεια. Και κάποια στιγμή, όταν σταμάτησαν αυτά τα δάνεια, διότι πλέον είχαν φτάσει σε ένα σημείο που δεν, ακόμα και η σχετικά ευνοϊκή μεταχείριση δεν μπορούσε να συνεχίσει, έσκασε. Νομίζω ότι πρόκειται περί απάτης. Ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα της χώρας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ομίλου Sky, υπάρχουν συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης που εκπληρώνουν αποστολές των μετόχων τους. Το Μέγα είχε τέτοιες. Έκανε αυτό το πράγμα, έπαιζε και αυτό το ρόλο. Νομίζω ότι τα... των μετόχων του. Ο πιο χαρακτηριστικός μέτοχος ήταν ο κύριος Μπόμπολας, ο οποίος, λόγω του ότι είναι εργολήπτης δημοσίων έργων, εδώ νομίζω υπάρχει και μια σύγκρουση καθηκόντων. Εγώ νομίζω δεν θα έπρεπε να μπορούν εργολάβοι να έχουν μέσα ενημέρωση. Συγγνώμη μου. Με συγχωρείτε. Ναι, εντάξει. Και επίσης νομίζω ότι τα μέσα που είχε ο κύριος Κόκαλης επίσης ήταν όπλα για να παίρνει κανείς δημόσια έργα.
Ο κύριος Αλαφούζος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο κλίμα ασφυξίας που επικρατεί στην τηλεοπτική αγορά λόγω της απροθυμίας των τραπεζών να παρέχουν πιστώσεις. Οι τράπεζες σήμερα δεν έχουν καμία σχέση. Δεν έχουν σταματήσει να χρηματοδοτούν και μας έχουν πει ρητά ότι δεν βγάζουν εγγυήσεις κτλ. Το αν έχουν σταματήσει να χρηματοδοτούν, να το δούμε σε λιγάκι. Να το δούμε σε λιγάκι. Όχι. Λοιπόν, εμάς οι τράπεζες σήμερα δεν είναι διατεθειμένες, τρέμουν να μας δώσουν ένα ευρώ. Ερωτηθείς για τη συμμετοχή του κατηγορούμενου Πέτρου Κυριακίδη στη μετοχική σύνθεση του Sky, κάτι που δεν υφίσταται πλέον, ο κύριος Αλαφούζος ήταν σαφής. Μου τον είχε συστήσει ο κύριος Μαρινάκης. Μου τον είχε συστήσει ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος πούλησε το 5% εκείνος και το 5% εγώ στον κύριο Κυριακίδη, παρεπιπτόντως. Και μακάρι να μην είχα γνωρίσει τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Κυριακίδη. Ο Γιάννης Αλαφούζος τόνισε ότι ο Sky έχει σαφή πολιτική άποψη, ωστόσο πάντοτε γίνεται διαχωρισμός των ειδήσεων με τα σχόλια. Μέγιστο παράπτωμα που κατηγορούμε ότι κάναμε στη διάρκεια του δημοψηφίσματος. Δεν αναφέρομαι στο δημοψήφισμα. Όπου εκρήθη αυτή η θέση από την ελληνική δικαιοσύνη. Ο εισαγγελέας έκρινε ότι δεν είχαμε παραβεί τον νόμο και το συντάγμα. Σύμφωνα με τον κύριο Αλαφούζο, ο Sky είναι υπέρ των φιλελεύθερων ευρωπαϊκών δημοκρατιών και βασική θέση του σταθμού είναι η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη. Σύνδεση, κυρίες και κύριοι, με τη Βουλή και την Αντίν Χαρδαλιά. Αντίν, ο πρόεδρος του Ομίλου Sky, Γιάννης Αλαφούζος, απάντησε ερωτήσεις των βουλευτών όλων των κομμάτων επί 7 ώρες και έδωσε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο σαφέστατες απαντήσεις για το θέμα της δανειοδότησης του Sky. Πράγματι, Εύα, ο Γιάννης Αλαφούζος δεν άφησε κανένα κενό και τίποτε αναπάντητο. Επί περίπου 7 ώρες απαντούσε με υπομονή και απόλυτη ειλικρίνεια στον καταιγισμό των ερωτήσεων των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, όπου κατά τη διάρκεια αυτής της μαραθώνιας εξέτασης διαβεβαίωσε ρητά και κατηγορηματικά ότι όλα τα δάνεια του Sky είναι απολύτως νόμιμα, έχουν ληφθεί με διαφανή κριτήρια και από τους όρους της αγοράς και των τραπεζικών κανόνων. Ενώ ξεκαθάρισε ότι είναι και πλήρως εξυπηρετούμενα, με απόλυτη συνέπεια τόσο ως προς την αποπληρωμή των δόσεων όσο και των τόκων. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ομίλου Sky περιέγραψε το δύσκολο τραπεζικό τοπίο μέσα στο οποίο κινείται, κάνοντας λόγο για ένα διάχυτο φόβο των τραπεζών να δανειοδοτήσουν μη αρεστές επιχειρήσεις, βάσει του οποίου ερμηνεύεται και η πολιτική δίωξη, ο ισχυρισμός του ότι ο Sky υφίσταται πολιτική δίωξη. Μάλιστα, εντύπωση βεβαίως, Ναντίν, προκαλούν και οι αναφορές του κύριου Αλαφούζου για τον τρόπο που θα γίνει η αδειοδότηση των καναλιών και το τελικό τηλεοπτικό τοπίο που θα επικρατήσει μετά το τέλος αυτής της διαδικασίας. Έκανε λόγο χαρακτηριστικά για μονοπωλιακό τέρας. Πράγματι, ο Γιάννης Αλαφούζος στυλίτευσε τον περιορισμένο αριθμό τηλεοπτικών αδειών που έχει αποφασίσει να χορηγήσει η κυβέρνηση, ενώ ταυτοχρόνως πρέπει να σου πω ότι άφησε και αιχμές για σύνθετες σχέσεις ορισμένων μετόχων τηλεοπτικών σταθμών με το πολιτικό σύστημα, δημιουργία συνθήκων αθέμητου ανταγωνισμού και για τη χρήση από ορισμένου των τηλεοπτικών σταθμών για αλότριους στόχους πλην της ενημέρωσης, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ίδιος έχει όλες τις δραστηριότητές του στο εξωτερικό και πως δεν θα μπορούσε να κατηγορηθεί για κάτι τέτοιο. Πρέπει να σου πω ότι ο πρόεδρος του Ομίλου Sky εξέφρασε, για παράδειγμα, τη διαφωνία του οι εργολάβοι δημοσίων έργων να κατέχουν ταυτοχρόνως και τηλεοπτική άδεια. Επεσήμανε, για παράδειγμα, το γεγονός ότι η Τραπεζατικής έδωσε εγγυητική επιστολή στην εταιρεία συμφερόντων του κυρίου Καλογρίτσα προκειμένου να υποβάλει φάκελο για την λήψη τηλεοπτικής άδειας. Και επισήμανε ότι κατά τον ίδιο τόσο το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με συγκεκριμένα έργα, δημόσια έργα που έχει λάβει ο κύριος Καλογρίτσα συνιστούν στοιχεία διαπλοκής. Επίσης αναφέρθηκε στην μεγάλη υπόθεση του Alter, χαρακτηρίζοντας την μη αποπληρωμή των δανείων του ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ το μεγαλύτερο οικονομικό σκάνδαλο, και πρέπει να σου πω ότι νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ο κύριος Αλαφούζος κοινική την αναφορά του Υπουργού Επικρατείας Νίκου Παπά ότι το μοναδικό εμπόδιο ανάμεσα σε ένα κανάλι και την λήψη μιας τηλεοπτικής άδειας είναι το πορτοφόλι του ιδιοκτήτη. Τέλος, ο Γιάννης Αλαφούζος ξεκαθάρισε ότι ο Sky είναι ένα αντικειμενικό κανάλι, το οποίο όμως έχει άποψη, την οποία όμως εκφράζει πάντα τηρώντας τους νόμους και το Σύνταγμα. Ναντίν Χαρδαλιά, να σε ευχαριστήσουμε θερμά.